Έναρξη παιχνιδιού στο Γασιμπή. Ολυμπιακός ΑΕΛ, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ πρώτης κατηγορίας. Με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη μπάλα, με τον Σαρφό. Έκανε κίνηση ο Τσέποβιτς, δεν πέρασε η προσπάθεια του Πελέ. Μανρίκε, Σαρφό. Κίνηση από τον Σάλι, τον Ίβιτς. Κατεβάζει ο Νάνι. Σαρφό, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ από τον Νταβόρ. Κατοχή στο 69% για την ΑΕΛ. Αυτό ήταν ξεκάθαρο νομίζω από το πρώτο έτσι πεντάλεπτο. Κρατάει την μπάλα η ΑΕΛ. Κυριάκου. Πάει με το αριστερό για την σέντρα. Χαμηλά. Ο Μάντζης θα γυρίσει. Πελέ και Σαντός. Δεν είναι καλή μεταβίβασή του. Σαρφό. Κουστάβο θέλει να βγάλει την επίθεση Ολυμπιακό. Τον Μεντόγεβιτς Κυριάκου. Σαρφό. Βοβέδα, Γαλαπάκος και ο Πετράκης και ο Κέρκες. Ναι, συνεχώς από το πρώτο λεπτό είναι αυτό το σκηνικό που βλέπουμε. Η τελευταία που οδηγεί από εκεί δώσε. Κυριάκο. Σαρφό. Να γίνει λάθος και γίνεται. Γουστάβο. Σάλι. Αριστερά ο Σαρφό ήταν. Πάνε για το 1-2 με τον Μάντζη. Το πέσιμο δεν υπάρχει κάτι φυσικά. Ριστεύσκι βγάζει άμυνα. Λεπτά. Ο Νάνι φαίνεται για την ώρα να κινείται πιο μπροστά από τον Σαμπίνια και τον Ποβέδα. Φαίνεται ότι ο κύριος Πετράκης, να δούμε πρώτη προσπάθεια του Σαρφό, πέφτει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι ο κύριος Πετράκης επαναφέρει το σχηματισμό της ομάδας του όπως τον είχε στο παιχνίδι με τον Αποέλ. Θα το δούμε, είναι με επιφύλαξη, αλλά στα πρώτα δευτερόλεπτα φάνηκε ο Νάνι να κινείται πιο μπροστά από τους δύο. Και με πίεση από τα πρώτα λεπτά ψηλά στην αμυντική γραμμή του της ΑΕΛ για να γίνει το λάθος. Οπότε η τακτική του κύριου Πετράκη έχει αλλάξει καθώς η ομάδα του είναι πίσω σκορ και αν θέλει να πάρει βαθμολογικό κέρδος, λογικό ήταν να την αλλάξει. Σαρφό. Μανρίκε. Τεσσέρα. Κεραυνός από μακρινή. Πιέζει ψηλά συνεχώς πλέον ο Ολυμπιακός. Σαμπίνια. Πεχλιβάνης. 1-2 με τον Σαρφό. Μανρίκε, σε λίγο να πάμε και στον Βασίλη, κάτι έχουμε στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ώρα. Ψηλά, να γίνει το λάθος, να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο κύριος Κέρκες, τον κύριο Πετράκη, Γουίλισον, Χαραλάμπου, Σαϊσέλφουσον, εκτός ο Γκουστάβο και ο Νάνι. Άλλες δύο κίνησεις λοιπόν από τον Γιώργο Πετράκη. Θα τις δούμε σε λίγο. Το πλάγιο. Σαρφό. Χαραλάμπους. Η ΑΕΛ μένει πίσω, θέλει να κρατήσει αυτό. Είναι λάθος. Τον Άντων Γεωργίου. Κερδίζουν του Ολυμπιακού και πάλι. Σάλι. Πολύ καλή πάσα για τον Κάτ στην περιοχή. Θα γυρίσει ο Κεραυνός. Πέφτει. Μαζεύει. Υπάρχει offside. Την τακτική στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μήχρονο ο Γιώργος Πετράκης. Απ' την άλλη η ΑΕΛ που είπαμε ήταν πολύ καλύτερη στον πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο ήθελε να κρατήσει μπάλα, ήθελε να μείνει πίσω, να κρατήσει αυτό το 1-0. Σάντος. Μάζουρεκ ψάχνει την κίνηση. Έκανε. Ντόγιοβιτς. Κρατά, περνά.
Θα περάσει τον Τσέποβιτς. Απέναντι άμυνα από τον Κυριάκο, υπάρχει offset. Αφήνει πλεονέκτημα ο Γιώργος Νικολάου και δίνει φάουλ τώρα στον Ολυμπιακό. Πάμε για το δεύτερο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Σαρφού. Πεχλιβά.